Όλοι γνωρίζουμε τις θυσίες τις οποίες ο λαός μας έχει υποβληθεί, αλλά και συνεχίζει να υποβάλλεται. Σαν αποτέλεσμα μιας οικονομικής κρίσης που σίγουρα οι εργαζόμενοι ουδεμίαν ευθύνη φέρουν. Την ίδια ώρα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, παίρνοντας εκείνα τα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να ξαναμπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Τα δημόσια οικονομικά ευρίσκονται πλέον σε μια πορεία, θα πρέπει να ομολογήσω, ελεγχόμενη. Και θέλω με την ευκαιρία να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου, γιατί έγινε κατορθωτό, μεταξύ άλλων, μετά τις θετικές αξιολογήσεις της Τρόικα, αλλά ταυτόχρονα και τις αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, να αποκατασταθεί ένα από τα σημαντικά σκέλη που θα δημιουργήσουν τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης. Να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους. Μια αξιοπιστία που δοκιμάστηκε, αν θέλετε, θετικά, όταν για πρώτη φορά προμερικών μηνών γίναμε αποδεκτοί για δανειοδότηση στις διεθνείς αγορές, αλλά και μια αξιοπιστία ακόμα που επεκτείνεται και στο τραπεζικό σύστημα πλέον, μετά τις εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και επί των επιτυχών αποτελεσμάτων, αξιολογήσεων, επιτυχών αξιολογήσεων και αποτελεσμάτων των δοκιμασιών αντοχής. Η σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελεί την βασική συνισταμένη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, Κυπρίων και ξένων, και την συνακόλουθη ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου μας. Αυτό που αναμένω και είναι η ανταπόκριση και εκ μέρους των τραπεζών, ώστε να υποβοηθηθεί η άμεση χρηματοδότηση των ωρίμων έργων ανάπτυξης, καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με επιτόκια που επιτέλους θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονομίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προς αντιμετώπιση της ανεργίας που συνεχίζει δυστυχώς να αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα που η πατρίδα μας αντιμετωπίσει. Οι επενδύσεις τούτη την περίοδο αποτελούν την υψίστη προτεραιότητα, αλλά αν θέλετε και τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση ενθαρρύνει την προσέλκυση επενδύσεων, εξαγγέλλοντας και εφαρμόζοντας μια σειρά από μέτρα, όπως η επέκταση του φάσματος της ανάπτυξης γης για μεγάλα έργα, η έκδοση αδειών μεικτής τουριστικής ανάπτυξης, ξενοδοχείων, καζίνο, γηπέδων, γκολφ και άλλων, και η περαιτέρω διευκολύνση για απόκτηση άδεια μόνιμη παραπονή στην Κύπρο, ή παραχώρηση τη κυπριακή υπηκότητα σε δικαιούχου μη πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα πρέπει να ομολογήσουμε είναι και η μεγάλη προσπάθεια για εξυγχρονισμό τη αναπτυξιακή δομή του κράτου, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε με επάρκεια στι απαιτήσει των διεθνών επενδυτών. Την ίδια ώρα, προ αντιμετώπιση του οδυνηρού προβλήματος της ανεργίας, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έμεινε αδρανής, αλλά με μια πλειάδα μέτρων που υλοποίησε και υλοποιεί, στηρίζει τους πολίτες και τον τόπο γενικότερα. Η συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε. Ένα εξορθολογισμό και παραγωγικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που χαρακτηρίζεται από την άμεση αλλά και ουσιαστική στήριξη του πολίτη που πραγματικά έχει ανάγκη αυτής της στήριξης. Η εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας όπως το είχαμε προδιαγράψει προεκλογικά. Το καθήκον της πολιτείας για την διασφάλιση για κάθε πολίτη ή οικογένειας ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης στην βάση κριτηρίων που αφορούν το εισόδημα, την περιουσία, τη σύνθεση της οικογένειας, αλλά και τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες, μετουσιώνεται πλέον σε πράξη με την εφαρμογή των 3 ε, όπως λέγονται, ή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ταυτόχρονα, η ευθύνη του κράτους ως προς το καθολικό αίτημα της κοινωνίας
που υποβάλλεται σήμερα σε θυσίες και ζητά από την πολιτεία αυτές οι θυσίες να αποδώσουν, διασφαλίζεται με τη δημιουργία για πρώτη φορά ενιαίου Μητρώου Κοινωνικών Παροχών που θα επιτρέπει τον ορθό έλεγχο, έτσι ώστε να εποφελούνται των επιδομάτων αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Η στήριξη όμως που πρέπει να προσφέρεται σε κάθε οικογένεια και αποτελεί, αν θέλετε, το ίστατο μέτρο προστασίας του κράτους πρόνοιας, δεν αποτελεί την λύση. Προτεραιότητα της κυβέρνησης, για την κυβέρνηση, αποτελεί η ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατόν. Το πρόβλημα της ανεργίας βρίσκεται στις προτεραιότητες των προσπαθειών της κυβέρνησης και γι' αυτό από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 10 σχέδια με συνολικό κόστος 45 εκατομμυρίων που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης με τον συνολικό αριθμό εποφελουμένων ανέργων να υπερβαίνει μέχρι στιγμής τις 12.000. Ειδικότερη έμφαση δώσαμε και δίνουμε στην στήριξη των νέων με ειδικά σχέδια για απόκτηση εργασιακής πείρας, δίδοντας έτσι την ευκαιρία σε πέραν των 7.000 νέων να καταρτιστούν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να ανακουφιστούν οικονομικά για κάποιο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρω πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων, το οποίο με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων περιλαμβάνει μια πλειάδα συνεκτικών και αλληλοσυμπληρωμένων σχεδίων, δράσεων και πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή στήριξης και κινήτρων που δίδουν κίνητρα σε νέους ηλικίας 15 έως 29 χρόνων για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Φίλε κύριε Γενικέ, αγαπημένες φίλες και φίλοι, θα ήταν παράληψή μου αν δεν αναφερόμουν στην υπεύθυνη παρουσία του ελεύθερου συνδικαλιστικού κινήματος σε αυτή την μεγάλη πρόκληση, σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε. Δεν μπορεί παρά να εξάρω τη σύνεση, τη συνένεση, αλλά και την τόλμη που η ΣΕΚ επιδεικνύει αντιμετωπίζοντας τα νέα δεδομένα, μακριά από λαϊκισμούς, έβηχα συνθήματα και στήρες αρνήσεις, αγωνιζόμενοι μαζί με τους άλλους των κοινωνικών εταίρων για την έξοδο της χώρας μας από τα δύσκολα διέξοδα. Παρακολουθώ και πραγματικά χαίρομαι τον σημαίνοντα ρόλο που η ΣΕΚ διαδραματίζει στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Για τούτο και θέλω να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες της πολιτείας, αλλά και του ιδίου προσωπικά, για την δημιουργική συμβολή σας στην αντιμετώπιση και της παρούσας κρίσης. Θέλω την ίδια ώρα να τονίσω την αυστηρή προσήλωσή μας στην διατήρηση της τριμερούς συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανόρθωση της οικονομίας μας, για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς απασχόλησης για όλους και για την πρόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από ένα ορθολογικό πλαίσιο μιας ισορρόπης κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής. Σταθερός μας στόχος, φίλες και φίλοι, παραμένει ένα κράτος πρόνοιας και δικαίου σε μια ευημερούσα ευρωπαϊκή κοινωνία για όλους τους νομίμους πολίτες της, Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκυπρίους, Αρμενίους, Μαρονίτες και Λατίνους. Θέλω τελειώνοντας να εκφράσω για άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς την ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη της ΣΕΚ για τη συνεισφορά τους στους αγώνες της πατρίδας μας, αλλά και στις σημερινές προσπάθειες που η κυβέρνηση καταβάλει, την συμπαράσταση που έχουμε μέσα από τις ώριμες διεκδικήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, και την ίδια ώρα αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω τις θερμότερες των ευχών μου για την 70η επέτειο της Ομοσπονδίας σας. Θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Λόγω της τελευταίας περιπετίας της υγείας μου, οι συμβουλές των γιατρών ήταν να ακολουθήσουν κάποιες μέρες, αν θέλετε, ξεκούραστης.
Όταν επικοινώνησα με τον Φίλτα τον Νίκο για να του πω ότι ξέρετε πιθανότατα μια καταξιωμένη υπουργός η οποία ανταποκρίνεται απόλυτα στις υποχρεώσεις και είναι ένας από τους συνδημιουργούς ή ο εκτελεστής, αν θέλετε, με επιτυχία των προγραμματικών δηλώσεων και της δημιουργίας ενός πραγματικού κοινωνικού κράτους, της κυρίας Ζέτας Εμιλιανίδου, ότι θα με αντικαθιστούσε, δηλαδή, ο φίλος ο Νίκος μου είπε, νομίζω ότι καλόν θα είσαι, θα το ήθελαν τα μέλη. Του είπα πολύ περισσότερο, το θέλω εγώ. Και παρά την ομολογουμένως αδυναμία που αισθάνομαι, λόγω της απολίας σημαντικής ποσότητος αίματος κατά τη ρινορραγία, είπα θα είμαι, γιατί τους αξίζει και γιατί τέτοια στιγμή είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει ένας πρόεδρος. Θα πλαντώσω την υπέρθυνση του καταστηρίου να κάνω. Χρόνια σας πολλά, διότι καλύτερο, και τα αγαπώ της Καπρίου. Σας ευχαριστώ θερμά.